Λοιπόν, καλώς ήρθατε στη 10 Academy, εδώ στο νεύος μου, σε μια αναμέτρηση μεταξύ Ευκαρπία Ράπτερς και Σαλονίκς. Ιδιαίτερη αναμέτρηση, πήραμε πάρα πολλές πληροφορίες πριν από την έναρξη του αγώνα, προσωπικά πήρα, διότι πέραν του γεγονότος ότι τους βλέπω προσωπικά πρώτη φορά τους Rattlers σε γήπεδο. Δεν έτυχε στο Summer, καινούργια ομάδα που δημιουργήθηκε στο Summer και ευελπιστούμε να τους έχουμε νεανική ομάδα. Τους έχουμε και του χρόνου, το κοινό μας. Όσο ξεκινάει το παιχνίδι, στο παίζει θα σας λέω μερικά πραγματάκια. Έχουμε ένα παράδοσο τάμπολ. Λοιπόν, ο αρχηγός της Σαλονίκης, ο Αχιλλέας Καρακίτας, βγήκε συγγενής με τους εφαντάλης στο σχόλι Σαλονίκης με σχεδόν όλη την ομάδα του Rattlers. Γιατί όμως βγήκε συγγενής με σχεδόν όλη την ομάδα του Rattlers? Εδώ σας θέλω. Σήμερα οι Rattlers είναι 2, 4, 6, 8 στο παιχνίδι. Έχουμε εδώ ένα στόπι εντυπωσιακό. Ένα σύγκρουο πόντο, να το πω. Λοιπόν, 8 είναι σήμερα οι Rattlers. Οι 5 από αυτούς είναι με το επίθετο Στούπας. Οπότε μετά θα είναι πολύ εύκολη. Θα λέω Στούπας, το Στούπα. Πασάρι ο Στούπας, το Στούπα και σκοράρι ο Στούπας. Θα είναι εύκολη μετάδοση. Εδώ το νούμερο 8 πρέπει να είναι Στούπας. Όχι, ναι, είναι Στούπας, το Βασίλη. Λοιπόν, και λείπει κι άλλο Στούπας, έτσι, που δεν ήρθε σήμερα. Αυτά. Να δούμε αν ο αρχηγός που κουτάρει τώρα το Σαλονίκη θα παίξει κανονικά ή αν θα είναι συναισθηματικά πιεσμένος λόγω του γεγονός ότι παίζει απέναντι στη γενή του. Οικογενειακή υπόθεση μερινό παιχνίδι. Ελπίζω. Πολύ ωραία προσπάθεια. Άστοχη. Ο Γιώργος Τουλάσκιος με το 9. Κύριε Τωριμπά. Προσπάθεια να παίξει μάθος με ασμό. 0-2 μπροστά στη Σαλονίκη. Ωραία πάσα στον Καρακίτσα, ο οποίος θα αστυχωθεί, θα στοχίσει. Πώς θα πάει την μπάλα. Μπάλα σε χέρια Rattler. Μια πάσα λάθος, ένα κλέψιμο μπροστά. Και ένα καλάθι το οποίο δεν ήταν καλό. Ήταν προσπάθεια. Να είναι. Εδώ πολύ νευρικά ξεκινήσα και δύο ομάδες, δεν μπαίνει γκολ με τίποτα. Ένα καλάθι που βάλει η Σαλονίκη. Και πάμε λίγο να δούμε το παιχνίδι, παρεούλα. Ωραία πάση, τόσο ψηλό. Μια άσχημη προσπάθεια, προλαβαίνει ο Καρακίτσας. Με το νούμερο 23, ο Στίκος, ο Διονύσης. Θα πάει την παραδοσιακά. Ο πάγκος των Rattlers, πολύ ζωντανός, ωραία χρώματα στις φανέλες τους. Να το πούμε αυτό. Και μπάλα out από το sideline. Ωραία προσπάθεια, άστοχη. Πέντσος. Τάσιος για τρεις άνθρωπος. Ένα παγιδινό. Thank you.
πάση. Δώσει την μπάλα, να πούμε στο πλάρι, κάτι που πρόλαβε. Ωραίο ροδάρισμα του Τάσκη, τρομερή προσπάθεια. Ωπα, να γυρίσουν την κάμερα. Τέντσος. Ανάς ο Τέντσος είναι. Ο Τωμάς βοράει το 99. Ένα σουτάστοχο. Να σου τριών πόντο, να σου το παραδείγμα τάσου και σε ακόμα ένα rebound. Τελειώνει ο χρόνος, θα πετάξει την μπάλα η Σαλονίκη. Ο Στούπας ο Δημήτρης ήταν του Κωνσταντίνου, ο οποίος θα κλέψει την μπάλα. Θα δεχτεί διαφορετικό φάουλ από τον Τζούκα το περιθώριο, απλώς πήγε να σταματήσει τον παίκτη και όχι την μπάλα. Radlers, 5-4. Μέσα γυρέψε, 6-4 το σκορ. Αλλαγή. Δούμε εδώ τα πράγματά μας, γι' αυτό. Ακούγεται από μακριά η φωνή μας, ένα σου τριών πόντων. Από τον έτερο Τέντσο. Μια προσπάθεια την Καρακίτσα. Δεν θα τους λυπηθεί τους συγγενείς του Καρακίτσας, από ό,τι φαίνεται. Ο Τάσος άλλον, rebound. Πρέπει να έχει μαζέψει 3-4 στα πρώτα 5 λεπτά και κάτι. 6 σχεδόν. Στο μάτι. Το Καρακίτσα. Αυτό θα σουτάρει, θα στοχίσει. Αντικό από τον Δημήτρη Στούπα του Κωνσταντίνου. Ποιος είχαμε χθες, είχαμε άλλο να ζεστάρει. Τους ένα τρίποτα άστολο, τους Bad Boys νομίζω, ίδιο ονοματεπώνυμο. Τους αναφέραμε έτσι, πάλι κάναμε λογοπαίγνιο με τον Γιώργο Γεωργιάκη, τους Σάβα και τους Καραλάμπους. Πάσα απέναντι στη weak side, στο τριών πόντων, άστολο αρκετά. Έχουμε αλλαγή, αλλαγές μάλλον. Θα μπει ο Φωτιάδης ο Παναγιώτης. Και ο Στούπας ο Δαμάσιος. Αν είδα καλά. 8-6 μπροστά η Ράβερς. Ο Τάσιος, τρομερή ενέργεια. Θα κάνει το 8-8. Yeah.
Κεράτλερ στην επίθεση. Σε λίγο.
τους Raptors να έχουν την πρώτη επίθεση. Ένα σούτ μακρινό, έχουμε όμως όλη την υπόλοιπα. Άλλο ένα σούτ, άστοχο γι' αυτό, και άλλο την υπόλοιπα. 14-13, σήμερα οι Raptors. Τον άστοχο από τον Θανάση, τον Δένσο. Θανάση σκούπα, κατέβασε την μπάλα για τους Ράτλερ. Πάσα μέσα. Πολύ ωραία συνεργασία, ο Παθήκας θα πάρει το maximum καλάθι και φάουλ. Τώρα στο παιχνίδι έτσι να είναι και να ρίξει δικές και γνωρίζοντας ότι έχουν μόλις μία νίκη, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Από ό,τι βλέπω δεν παίζουν διάστημα, παίζουν καλά. Έχουν ενέργεια και παίζουν και μια καλή ομάδα τους, Σαλονίκη. Βάλαμε ξανά για τους... Σαλονίκη, πολύ σωστά. Θα τρελαθούμε, δε. Λοιπόν, ορκίστηκε αρεμπάδεν για τους Rattlers. Ωραία προσπάθεια. 18-19. Πατήκα σε μια πάσα από το κουτάτι, Άσιος. Γιατρή, σάστοχο, έχουμε όμως επιτυχό rebound. Μια ωραία προσπάθεια, Πατήκα σπηράει ψηλά. Για τους Σαλονίκη.
do nasluhu. Έχουμε time out, επιστρέφουμε σε λιγάκι. Επιστρέφουμε το time out. 18-20 από το Τράι Σαλονίκς. Πάλι ένα out για τους Rattlers. Βλέπουν οι Σαλονίκς. Άστοχο και η μπάλα βγαίνει out. Ένα χαμένο lay-up. Μαρτζινό, rebound. Αφανάζει στο πάγιον αυτό. Μια συνεργασία που δεν απέδωσε. Μετά. Μετά από 22, 5 λεπτά για το τέλος της δεύτερης περιόδου. Για να τον ανάπαυλα. Εδώ λοιπόν δεν τα πήρα καλά στο δεκάτο με την κάμερα διότι ανέβαζα και δημοσιεύσεις. Πάμε τώρα ξανά εδώ από σπάσα. Πέντος. Το Μάς ήταν ο πέντος πριν. Μπάλα. Το Μάς πέντος. Μάς έχει συμβίνει ο σουτάρι. Και το επιχειρήσε αυτή τη φορά. Μάλλον άκουσε. Αστόκησε. Τέντος πάει να πασάρει πίσω την πλάτη στον Πατήκα. Κλέβεται γιατί. Ωραία προσπάθεια. Είναι πάρα πολύ αθλητική Ράντλερ. Είναι πολύ αθλητική. Σηκώνονται με άλμα. Κάνουν σχετικά καλές προσπάθειες. Ορίστε εδώ, εστόλισαν όμως. Και διαφορά στους 4 πάλι, 24. Μπροστά ο Πατήκας προσπαθεί να πιάσει την άμυνα τώρα από το μήνυμα. Έχουμε αλλαγές. Ένα σου. 20-24.
μπλοκ, δεν πρόλαβε να καταγραφεί, γιατί προηγήθηκε πάω στην προσπάθεια. Τρία λεπτά για το ενέχομαι. Μέσα σε πρώτη βολή. Μέσα και δεύτερη. 20-26 σκορ. Πάλα είναι ξανά για τους Αδονίκς. Παίξτε άμυνα που μάζουν πάντα το Ράτλερ. Σκέφτουμε και λίγο δίκιο εδώ που τα λένε. Πέντος το Μάς. Θα σου πάρει για τρεις το Τέντος. Ωραία, πάσα στον Πατήκα. Ο οποίος κάνει την μπάλα. Και Ράντερς τώρα πολύ γρήγορα. Στον εκδιασμό, κόβεται αυτός. Έξω πρώτη βολή. Άστο και δεύτερο, φίλοι στην Αθήνα. Αυτός πάσα απέναντι του τριών πόντων. Άστοχο. Δεν προλαβαίνω, ρε παιδιά, την κάμερα. Βασίλης Τούπας. Βγαίνει Τέντος, μπαίνει Καρακίτσας. Ο Θωμάς ήταν, μπήκε. Μάχη βεβαίας ο Καρακίτσας μπήκε. 24-26 σκορ, 1 και 30 για το τέλος. Τριών ποντών, εύστοχο. Τρίπο την πλευρά των Ράτλερς, δεν ήταν έστωχο. Εστίχος ήταν Διονύσης, βαστόχησε. Και τώρα, Τέντος Θανάσης. Μαρκάρεται. Κερδίζει το φάουλ. Ο Στούπας ο Βασίλης, ασταμάτητος. Φάουλ. Έτσι με φάουλ χαμηλά. 41 δευτερόλεπτα για το τέλος, για το περίοδο. 18 ας πούμε. Για αυτό είχαμε. Γρήγορη επίθεση ήταν στα Ονίξ και τα κατάφεραν. Με τον Θανάση Τέντσο.
28 για τον Τέλος, 18 για τους Ράντλερς. Περίπου 10 θα περισσέψουν στην αγγλική επίθεση, ο χρόνος επίθεσης. Ένα φάουλ στην προσπάθεια. 14 δευτερόλεπτα. 14,2 μάλλον. 26-31 σκορ, 2 βολές για τον Παναγιώτο Φωτιάδη. Θα στοχίσει στην πρώτη. Θα στοχίσει στη δεύτερη και όλος ο χρόνος για τις Σαλονίκς. 8 δευτερόλεπτα. 5, 3, ωραίο κόψιμο και φάουλ στο 0,1. Ωραία τελευταία επιστολή να σωρώνει, αποδοτική, πήραμε το φάουλ και το δικαίωμα για δύο βολές, συμπληρωμένα μερικά, αλλά ούτως και άλλως ήταν στην προσπάθεια. Έχουμε ημίχρονο. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι. Δεύτερο ημίχρονο. Τόση ώρα έλεγα τον Καντίδη Τάσιο. Καντίδη τώρα με την μπάλα. Επανορθώνω. Θα πω πολλέ φορέ το επίθετό του στο δεύτερο. Πόντο. Άστοχο. Μπάλα για του Ράτλερς. 26-33 το σκορ. Ράζερ στην επίθεση, δύσκολο καλάθι, δύσκολη προσπάθεια. Ο Βατίκας θα εφοκίσει. Την καλησπέρα μας στον Ανδρέα του Περιβίδη από το μπάσκετ. Θα το
φάουλ. Προσπάθεια με το σώμα. Πολύ σωστά. Θα πάει με τη μέσα, θα πάρει την επαφή, θα στοχίσει. Εμπιστικό λιμπάνι, πάρα στο καρακίτσα, έξω, τριόποντο. Άσο στο καρακίτσα, στο καρακίτσα. Με
μέσα δεύτερη, 32-42 το σκορ. Τέσσερα και 45 για το τέλος τρίτης περίοδου. Ραγκίτσας. Έχουμε δουλέψιμο. Μια πάσα στην αρχή. Ξανά η μπάλα στην κατοχή του Σαλονίκης. Ραγκίτσας με αυτή, καρεβάζει. Θα πάρει το κλειστό. Ένα φάουλ, κερδισμένο. Φάουλ ή φίνο, τι έδωσε. Κάτι άλλο πάντως πέρα από φάουλ. Αλλαγές, αλλαγή μάλλον. Το συνδέκα η Σαλονίκης. Τριών πόντων, από το Στούπα του Κωνσταντίνο. 35-42, σε φτάνει μέσα. Πέμπτος. Όσο μάθω τένο, ρυθμίζουμε, γιατί για τρεις θα εστοκίσει. Πάει για MVP, άμα κερδίσει η Σαλονίκη. Και άμα συνεχίσει από τους ρυθμούς. Κοιτάλλου, αν κερδίσουν οι Rattlers. Είναι ερωτηματικό ποιος θα είναι ο MVP. Πολύ ωραία προσπάθεια ο Δημήτρης ο Στούπας του Κωνσταντίνου θα εστοκίσει με το γνώριμο του τρόπο. Έχει βάλει πολλά σήμερα, έτσι. 37-45, τέντρος για 3, άστοχος. Πολύ ψηλά, μάλλον στο ριμπάμπο, Στούπα. Μακρύς. Μακριά χέρια, ψηλός. Κερδισμένο φαουλ. Αλλαγή, θα βγει ο Στούπας, ο Δημήτρης. Όχι, θα βγει ο Στούπας, θα τους άλλο νίξει είναι αλλαγή. Α, στις προσβολές έξω, έχουν χάσει πολλές σήμερα. Οι Rattlers, νομίζω έχουν χάσει και η Σαλονίκη. Δύο και 48 για το τέλος του τρίτου περίοδου. Βάλα κάτω χαμηλά. Ωραία προσπίση και καλάθι. Τρομερό καλάθι, γίνει τα χέρια οι δύο παίκτες. Αυτό είναι, να γνωρίζει την αξία του αντιπάλου. Δίνει μεγαλύτερη αξία σε σένα. Πέμπτο στο μάτς, μια τρομερή φάση. Κάνει το 30-47. Rattlers τώρα θα στο τριών πόντο. Ο τέλος ξανά είναι στο τέτοιο κομμά, ο οποίος θα γυρίσει ξανά. Είχαμε
Μέσα η δεύτερη, 39-48. Ζητάει ο Δέντρος από τους παίκτες του Θανάση να πάνε στις γωνίες, δίνει το κομμά, εκεί κρίνεται, τον περιμένει μέσα. Τα σουτάρει από μακριά ο Δέντρος το μάθο. Ένα και 45 βάζει εκείνο με αυτό το βάζει νεκρά οπηγή. Ο Παλβασίλης θα σταματήσει το σουτάρι. Ας το εκεί. Το Μάτ Σέντρος. Μάτσα παίρνει στον Ανάση. Ένα σύντριο από τον άνθρωπο. Μαζεύει ο Βασίλης Τσούμπας. Γρήγορο το παιχνίδι. Το τελευταίο του λεπτά εδώ. Ωραία πάσα. Έχουμε βήματα. Αλλαγές έχουμε. Τέλος, 39-48. Ωραίο λόγο έχουν οι Ράπτορς. Για τους έχουν δει. Βήματα πολύ σωστά. Προσπαθεί να πει στην μπάλα. Γίνεται εκεί. Βλέπει ο Τέντος. Προσπαθεί να σώσει. Άγρια μου πια το παιχνίδι. Ο έτερος Τέντος. Χαμός γίνεται εδώ πέρα. Γκαντίδης. Πέφτει ένας πάνω στον άλλον. Και δυο μάζες ο Γκαντίδης σκοράρει. Θα δώσει τέλος από πάνω κάτω. 39-51, όλοι με πίεση στον Αλμπουφάκο. Το Ράπτερ, 12 δευτερόλεπτα, είναι όλα δικά του. Φάουλ. Από το Τέντρο. Λοιπόν, Θανάση. Είναι ομαδικά, είναι δύο βολές. 6,8 για το Τέντρο. Απομένουν 6,8 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Σαουνίκ μέσα στη δεύτερη βολή. Για να δούμε 41-51 το σκορ. Γκαντίδης τώρα για την μπάλα δίνει το Τέντζο. Θα σουτάρει ο Τέντζο. Έχουμε δεύτερη περίοδο, 41 οι Rattlers, 50 είναι Σαλονίκης, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε. Ένα φαουλ. Μέσα δεύτερη, 40-21. Σταλωμής τώρα, Πατήκας. Παρά το Τέντσο. Καντήδη. Πατήκας.
Γιατί ο Μπατίκας θα πάρει το επιθετικό, θα εξοπλίσουν για την προσπάθεια. Κάνει το 42-53. Έφτασε την Κέικ Πολο Πέντρες, δεν την έδωσε. Έχουμε ένα φαουλ. Πάρα στο λόγο. Πάρτη καθήνα του καθήνα. Πέντρος, Πατικάς. Πέντρος θα κερδίσει το φάουλ, γιατί στον παθήνο την κυροσποίηση που έκανε. Μα
τρίποντο, πάσα ήταν περισσότερο. Ένα μπλοκ από μετά, Τένζος. Έτσι και δεν είναι τέλος. Τένζος για τρεις, αστοχή. Και καλάθι από το του Παντοδημήτρη του Κωνσταντίνου. 49-60, ανταγωνιστικότατη Ράπτερς, ξαναλέω. Παίζουμε μια ομάδα η οποία είναι η πρώτη θέση του ομίλου της και έχει πολύ ποιότητα στο ρόστερ της. Βλέπω Πατσίκας. Το φαουλ, θα δούμε το πάρει κιόλας, θα το βάλε. Πάρα ξανά για τους Θεσσαλονίκς. Αλλαγή. Αλλαγές για τους Ράπτορς. Time-out έχουμε τελικά, time-out, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι, μετά time-out που κάλεσαν. Οι Ράπτορς, 49-60, με τον Τένσο να έχει την μπάλα. Τέταρτο ομαδικό, συμπληρώνουν οι Ράτλερς. Ράτλερς 4 και 35 για το τέλος. Πάσα απέναντι. Και έχουμε αλλαγή, θα δύο Πατσίκας. 3:57 από μένα. Συγχέστο και Παπτόπουλο Βασίλη, στο Μπίλια, αυτό το γράφουμε εδώ. Κατήρι στο μονικό, μετά δεν χρειάζεται εκεί πολύ. 50-60. Για να δούμε. Σουτ μακρινό, άστοχο. Από τον Σκούπα τον Βασίλη. Ρίχνει διαφορά στους 8-3,5 λεπτά για το τέλος της αναμέτρησης. Και 13 από μένα.
σε πρώτη βολή. Έχουν χάσει πολλές βολές οι Rattlers. Η Σαλονίκη είναι αλήθεια, ότι δεν είναι η Σαλονίκη που ξέρουμε σήμερα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι μια απλά κακή μέρα ή είναι απόρρια της πίεσης που δέχονται από τους Rattlers. Είναι πολύ αθλητική ομάδα οι Rattlers. Άστο και η δεύτερη βολή κατήσεις, ωραία τρίτα στο βροχή εδώ. Άστο από το Ντέντρο. Αυτό που σκέφτεται. 8-7. Έχω ένα φάουλ και βολές για τον Ντέντρο. Στην πρώτη. Θα εξοργήσω με τη δεύτερη, θα κάνει το 52-61, 2-52 για το τέλος. Πάμε λίγο να δούμε τι μας επιλάσσουν αυτά τα σχεδόν τελευταία 3 λεπτά. Τα τελευταία σχεδόν 3 λεπτά μάλλον που θα τρίποντο. Το βάζει από κάτω. Πάρα τα κύριε Σαλονίκη, τέντος τώρα. Θα πάει μέχρι μέσα τέντος, θα κερδίσει το φάουλ. Θα σου δείξει την πρώτη, 52-62. Θα αρχίσει. Rattler τώρα. Σε 9 διαφορά, 1-50. Τρομερό, καλά το Παρισταρίσκο. 56-63, 7 διαφορά. Δεν βιάζει ο Τέντσος και καλά κάνει. 1-40. Δαντίδης θα ευδοκίσει. 56-65, πάει διαφορά στους 9. Σηκωθεί, έρχεται όμως και προλαβαίνω στην παίκτη σου αστοχή Τέντσος, για έχουμε τα παραμένει εδώ και πέντε χρόνια για το τέλος. Κατήδης. Τέντσος, θα προσποιηθεί, θα κοπεί. Αλλίως η σούτ. Λόκ από τον Κατήδη. 42 λεπτό για το απομένου, τένσε σε τάρια 3. Θα στοχίσει.
rebound. 33, για να δούμε τώρα. Ναι, σε τρίποδο θα πάμε. Πολύ ωραία προσπάθεια, goal foul. Θα τον ψηλώ στούπα. Θα τον ψηλώ τον Rattlers. 50-65, 27 δευτερόλεπτα από μένα. Απόρρια της κούρασης. Πολύ πιθανό. 50-65 σε 7 διαφορά, 27 δευτερόλεπτα για το τέλος της αναμέτρησης. Όλα δείχνουν πως έχουμε κρυφθεί. Έφερα φάουλ. Κερδισμένο από τον Κεβαρτσόβλου, τον Βασίλη, τον Βία. Χειροκροτείται από τους συμπαίκτες του 14 δευτερόλεπτα από μένα. Δεν ξέρω γιατί δεν πηδάει κανείς για το rebound. Άσο στη δεύτερη. Νίκος, για να δούμε το πάρει. Θα κάνουμε τις δεν θα κάνουμε. Σε Rattlers, εξαιρετικό παιχνίδι της εθνικής και δύο ομάδες. Έχουμε λήξει αγώνα, 58 οι Rattlers, 65 ο Στίχος, θα το βάζω λίγο. 58 οι Rattlers, 65 οι Σαλονίκης, καλώς το βράδυ.